Varieme τραγικό. Όχι, το τεκνό εδώ μπροστά με το ροζ. Μου κάνει διάφορα, μου στέλνει φιλάκια, με θέλει. Αξίζει να το δεις και πάλι κοντά σας με το πιο πολύ συζητημένο πρόσωπο της εγχώρια showbiz. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας η Τζούλια σε μια εξομολόγηση από καρδιάς. Τζούλια, καλώς ήλθες στην εκπομπή. Και εσύ. Τζούλια, κατάφερες να γίνεις το πρόσωπο της χρονιάς με ένα ροζ DVD που έχει τον πολύ προκλητικό τίτλο «Το απαγορευμένο». Ναι, που είναι το κακό, δεν κατάλαβα. Και το ζητήτησα να σβήσει απαγορευμένο, δεν το λένε. Ναι. Το οποίο έχει μέσα τις τσούλες. Ε, το δικό μου παιδί είχε μόνο μία, είναι κακό. Σταμάτα. Τι θα κάνω. Τζούλια, θέλω να μου πεις ειλικρινά. Αυτό το DVD γυρίστηκε εν γνώση σου? Όχι, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ήταν δηλαδή μια προσωπική στιγμή ανάμεσα σε σένα και το αγόρι σου? Ακριβώς. Κάποιοι βέβαια υποστηρίζουν ότι ο ερωτικός σου παρτενέρ είναι ένας πορνοστάρ και μάλιστα γνωστός. Δικό σου? Όχι, βέβαια. Εννοώ γνωστός Εβραίος. Εβραίος, όχι, δεν ήταν Εβραίος, Γάλλος ήταν. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Όταν λέω γνωστός Εβραίος, εννοώ ευρύτερα γνωστός, διάσημος. Α, ναι, εγώ πάντως δεν τον ήξερα. Εμένα μου πάνε για παρτενέρ, θα είχε ένα Γάλλο. Και λέω, πού είναι το κακό? Και ο Παρπαμπρίλιος δεν είχε ένα Γάλλο. Βγήκε κανείς να το κατηγορήσει. Μάλιστα εκείνο το κάνει και τη DVD για μικρά παιδιά. Ε, και εγώ έκανα τη DVD για τους μπαμπάδες. Είναι κακό. Με πάρεις? Μετά θα με πάρεις. Μόλις με πάρεις θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Τζούλια, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά. Ναι. Όχι, εδώ είναι φραμιά. Από εδώ είναι η καρδιά. Σε όλους τους ανθρώπους και στα μοντέλα. Πόσα άτομα βρισκόντουσαν μέσα στο χώρο που γυρίστηκε το καυτό DVD, που αν δεν κάνω λάθος ήταν το δωμάτιο κάποιου ξενοδοχείου? Κοίτα, βρισκόμουν μόνο εγώ και ο παρτενέρ μου. Πάνω στο κρεβάτι. Και απέναντι ήταν τρεις οπερατέρ, ο φωτιστής, ο μπούμαν, ο σκηνοθέτης, ο βοηθός σκηνοθέτη, τρία άτομα από την παραγωγή, ο Μένιος, ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ένας πλασιέ τάπερ από την επαρχία, ο οποίος μπήκε τυχαία στο δωμάτιο, του άρεσε και έκατσε, ένας ηλεκτρολόγος, ο οποίος ήρθε να φτιάξει κάτι μπρίζες που βραχυκύκλωταν. Μα εσύ είπες ότι ήταν πολύ προσωπική στιγμή. Ναι, γιατί εκτός από αυτούς ήταν και ο προσωπικός μου κομμωτής, ο προσωπικός μου στυλίστας, ο προσωπικός μου αμπιγέρ, ο προσωπικός μου μακιγέρ, το προσωπικό του ξενοδοχείου. Αν δεν είναι αυτή προσωπική στιγμή, ποια είναι? Μην τρελαθούμε κιόλας. Τραγικό. Σταμάτα τώρα. Είπες πριν ότι υπήρχε και σκηνοθέτης. Ναι, αυτός με καθοδήγησε την ερμηνεία που έκανα. Τι σου έλεγε δηλαδή? Μα δεν μιλάει ο σκηνοθέτης την ώρα του γυρίσματος. Απλά μου έδειχνε με νοήματα. Νοήματα, τι νοήματα? Μου έκανε διάφορο. Μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Μου έκανε αυτό. Και άλλα πολλά δεν θέλω να επεκταθώ και θα ορμήσει. Είναι έτοιμος, τον βλέπω. Το μπουκάλι με τη σαμπάνια πώς προέκυψε? Και αυτό η ιδέα του σκηνοθέτη ήταν. Σοβαρά? Αυτό δηλαδή πώς σου το έδειξε? Έτσι. Αλήθεια, Τζούλια, σου αρέσει πολύ η σαμπάνια? Αν μπει σωστά, ναι, πάρα πολύ. Δεν είναι επικίνδυνο? Καθόλου, αρκεί να μην κάνει φλόπ την ώρα που τη βάζεις. Και σου πεταχτεί ο φελός από το στόμα, γιατί δεν τον προλαβαίνει. Ταν φεύγει. Και άμα είναι όλος απάνω, μπαμ, την τρώει στο δόξα πατρί, πάρ τον κάτω, ξέρω. Τραγικό, μη σου τύχει, φοβερό. Δεν μου λες. Ω, τίποτα. Δεν μου λες, η σαμπάνια ήταν εισαγωγής? Η σαμπάνια ήταν εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής. Εισαγωγής, εξαγωγής, εισαγωγής. Γιατί επέλεξες μια σαμπάνια εισαγωγής και όχι μια ελληνική? Γιατί οι ελληνικές είναι του κόλλου. Αλήθεια, Τζούλια, μετά από αυτό το DVD, όταν κάποιος σου ανοίγει μια σαμπάνια, τι σου λέει, στην υγειά σου? Όχι, σε καλή μεριά. Οι δικοί σου άνθρωποι είδαν το DVD? Ναι, το είδαν. Η γιαγιά σου, ας πούμε, τι είπε όταν σε είδε με τη σαμπάνια? Αχ, τυχερά τα σημερινά κορίτσια. Παίρνουν το μπουκάλι του σαμπάνιας και βολεύονται μια χαρά. Τι να πούμε κι εμείς που παιδευόμαστε τότε με την ταμιζάνα. Κι άμα είχε και ψάθα απ' έξω σκάλωνε. Τραγικό. Πάντως...
Πάντω το DVD έσπασε όλα τα ρεκόρ πωλήσεων. Ναι, δόξα τω Θεώ. Πού πιστεύει ότι οφείλεται η επιτυχία του? Στο σενάριο, πού αλλού? Μα πόσο ξέρω, από ό,τι μου είπε ο Νίκο, δηλαδή που το είδε έτσι τα πεταχτά 7-8 φορές. Δεν υπήρχε σενάριο, μόνο κάποιες κραυγές. Όχι, δεν υπήρχε σενάριο, μην τρελαθούμε τώρα. 100 σελίδες και ήταν το σενάριο. Μα 100 σελίδες για λίγα. Δεν ήταν λίγα. Αχ, με αυτή την ξύνα στη μούρη που το κάνει εσύ. Ήτανε. Η πρώτη σελίδα. Η δεύτερη σελίδα. Η τρίτη σελίδα και λίγο από την τέταρτη. Και μετά γινόταν πιο δύσκολο. Μετά είπα να κάνω κάποιες μιμήσεις. Μιμήσεις? Ναι, κάποια στιγμή είπα να κάνω το πρόβατο. Είδες, αυτοί που έχουν δει το DVD καταλαβαίνουν τι εννοώ. Και κάποια στιγμή έκανα και το λύκο. Το λύκο? Ναι, με ρώταγε ο παρτενέρ μου, σ' αρέσει, και του έλεγα. Αλλά αυτό κόπηκε στο μοντάζ. Αλήθεια, Τζούλια. Αλήθεια, Τζούλια. Ποια ήταν η αμοιβή σου για όλο αυτό? Η αγάπη του κόσμου. Δηλαδή, θες να πεις ότι δεν πληρώθηκες για την κυκλοφορία του καυτού DVD? Πληρώθηκα, αλλά μην φανταστείτε ένα τεράστιο ποσό. Καλά, και η δίλα στην Εκάλη, η πολυτελή ζωή, από πού όλα αυτά? Μα δουλεύω στα 4. Ορίστε. Δουλεύω από τα 4, θέλω να πω. Αλήθεια, Τζούλια, μετά την κυκλοφορία του καυτού DVD έχουν ανέβει μετοχές στα νυχτερινά μαγαζιά? Ναι, σίγουρα. Δηλαδή τώρα πια πόσο πάει σε σένα το μπουκάλι? 30 πόντους, όσο πήγαινε και παλιά. Αυτό δεν έχει να κάνει. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Θέλω να πω πόσο κοστίζει ένα μπουκάλι ουίσκι, ας πούμε, στο μαγαζί που τραγουδάς. Α, δεν ξέρω, δεν έχω πληρώσει ποτέ στα μαγαζιά που τραγουδάω. Τζούλια. Τατιάνα. Είσαι ένα νέο κορίτσι. Εσύ ήσουν παλιά. Αυτή η ιστορία σου άφησε σημάδια. Ναι, στην αρχή κάτι μόλοπες εδώ ανάμεσα στα μπούτια και δεν έπαιρνε το μπουκάλι καλά, έβρισκε, ήθελε ζυγοστάθμιση, αλλά μετά φύγανε σιγά σιγά. Όχι, δεν κατάλαβες την ερώτηση. Ίσως. Θέλω να πω, δεν νομίζεις ότι όλη αυτή η ιστορία με το μπουκάλι μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μια ενδεχόμενη σχέση σου? Καθόλου. Να, αυτή την περίοδο είμαι με έναν άντρα ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ιστορία με το μπουκάλι. Τι δουλειά κάνει? Έχει κάβα. Μάλιστα μου βάζει διάφορα μπουκάλια γύρω μου και μου λέει πω πω είσαι σκέτη κάβα. Και αν μετά από 15 χρόνια, ας πούμε, κάνεις οικογένεια και δουν τα παιδιά σου αυτά τα DVD, τι μπορεί να σου πούνε? Μαμά, πάχινες. Δεν νομίζω. Ούτε κι εγώ έχω καλό σκαρί, δεν παίρνω εύκολα κιλά. Τζούλια, από όσο γνωρίζω, αυτό το ροζ DVD θα έχει και συνέχεια. Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει και δεύτερο DVD ερωτικού περιεχομένου και μάλιστα πιο τολμηρό από το πρώτο, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αλήθεια, ποια εταιρεία γύρισε αυτές τις ταινίες? Για την πρώτη ταινία τη γύρισε η Warner Bros. Και τη δεύτερη? Η Warner Bros πίσω. Και αυτό το δεύτερο DVD θα είναι πιο σκληρό από το πρώτο? Ναι, πολύ πιο σκληρό. Σε αυτό, παντενέ μου, θα με βαράει, θα με κουτουλάει, θα με φτύνει, θα με γρατζουνάει, θα μου τραβάει τη σιλικόνη. Τι γλωστού? Σιλικόναν ο βάρβαρος. Και θα είναι διαφορετικό από το πρώτο? Ναι, πολύ διαφορετικό. Σε αυτό θα το κάνω από όπου μπορείς να φανταστείς. Εννοείς από περίεργα σημεία, από τα αυτιά, ας πούμε? Κυρίως από τα αυτιά. Και δεν φοβάσαι μην κουφαθείς? Γιατί στο προηγούμενο μου κάθηκα. Τραγικό, κάνει κάτι ερωτήσεις αχλές. Τζούλια. Τατιάνα. Σε παρακολουθώ τόση ώρα και προσπαθώ να καταλάβω πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια. Ήταν φυσιολογικά? Ναι, πολύ φυσιολογικά. Ένα παιδικό τραύμα είχα μόνο, όταν μου έλεγε συνέχεια η μητέρα μου, φάει όλο το φαΐ σου γιατί θα σε πάρει ο αράπης, διάβασε τα μαθηματά σου γιατί θα σε πάρει ο αράπης, κοιμήσου νωρίς γιατί θα σε πάρει ο αράπης. Και το ξεπέρασες τελικά? Ναι, στα 16 μου, όταν με πήρε ο αράπης. Εκεί κατάλαβα τι έκανα τόσα χρόνια. Και έτρωγα όλο το φαΐ μου και κοιμόμουν νωρίς και διάβαζα τα μαθήματά μου. Κακό. Αλήθεια, σαν κοριτσάκι, ποιον είχες είδωλο? Τι νόση, την αφίσα είχες κολλημένη στο δωμάτιό σου? Του Γαρδέλη, του Μιχαλόπουλου? Όχι, του Κουσγούνη. Ήσουν δηλαδή από τότε φαν των ερωτικών ταινιών. Αλήθεια, σ' άρεσε πάντα να τραβάς βίντεο? Ναι, από μικρό παιδί θυμάμαι τα παιδιά στη γειτονιά μου τραβάγαμε διάφορες ταινίες, αθώες ερασιτεχνικές. Ναι, και είχαν και τίτλους αυτές οι αθώες ταινίες. Αμέ, θυμάμαι η πρώτη ταινία είχε τίτλο «Ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του».
Τι θέμα είχε? Αυτό που λέει ο τίτλος. Ήταν ο Κωστάκης, εγώ και ο ξαδερφός του, που τον έπαιζε ένα άλλο παιδί, ο Γιαννάκης. Α. Μετά, επειδή είχε επιτυχία η πρώτη ταινία, γυρίσαμε και δεύτερη ταινία με τίτλο Ο Κωστάκης, εγώ και ο μπαμπάς του. Που τον έπαιζε ο Γιαννάκης. Όχι, που τον έπαιζε ο μπαμπάς του, Κωστάκη ο κανονικός. Αλλά ήταν εκεί και ο ξαδερφός του. Που τον έπαιζε ο Γιαννάκης. Όχι, που τον έπαιζε απλά. Ο Γιαννάκης δεν είναι σε αυτήν την ταινία, έχει πάει κατασκήνωση. Μάλιστα. Ζούλια, όπως σίγουρα θα ξέρεις, μετά από σένα γύρισε ταινία πορνό και η Μαριάννα Ντούβλη. Τραγικό. Η οποία μάλιστα ήταν μεγαλύτερης διάρκειας από τη δική σου. Έγραφε απ' έξω 120 λεπτά. Ναι, γιατί κάνα λάθος. Θέλω να γράψω 120 κιλά και μπερδεύτηκα. Αλήθεια, είδες τη Μαριάννα μέσα στο μαύρο ολόσωμο δικτυωτό καλσόν? Ναι, την είδα. Τι σου θύμισε? Ρολό κοτόπουλο. Με το δείχνει τώρα τσίτα και τα κρεατάκια πετάγανε από τις τρυπούλες. Τραγικό. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Θέλω να πω, σου θύμισε κάποια ταινία? Ναι, το Three Willy. Είναι Three Willy. Καλά, η Μαριάννα είναι σαν Three Willy. Ξέρω εγώ τι λέω. Νομίζω ότι υπερβάλλεις. Άλλωστε, από ό,τι είπε η Μαριάννα, για να κάνει αυτή την ταινία έχασε 30 κιλά. Κακώς το είπε, δεν φάνηκε καθόλου. Τέλος πάντων. Εσύ νομίζεις ότι η ταινία της Ντούβλη είχε κάποιες ομοιότητες με τη δική σου ταινία? Όχι βέβαια, μην τρελαθούμε τώρα. Η ταινία της Μαριάννας ήταν πολύ μπασκλάς. Καταρχήν υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσά μας, για να καταλάβεις. Εγώ στην ταινία μου έβαζα σαμπάνια και η Μαριάννα έβαζε πούρο. Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορευτεί το πούρο εκεί μέσα? Όχι, ήταν σε ανοιχτό χώρο. Εσύ νομίζεις ότι η Μαριάννα έχει κάνει σούμα? Όχι, αλλά πρέπει να έχει κάνει σούμο. Όχι, δεν με κατάλαβες. Καθόλου. Λέω, νομίζεις ότι η Μαριάννα έχει κάνει σούμα όλων σου των κινήσεων και προσπαθεί να τις αντιγράψει? Ναι, αλλά και να θέλετε μπορείς, σου είπα και πριν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσά μας. Άλλο παράδειγμα, εγώ στην ταινία μου είχα χορηγό την Ντόμ Περνιόν και η Μαριάννα είχε την ταβέρνα η γρουνοκεφαλή του Ανέστη στη Βάρη. Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα στο κεφάλαιο, αδερφή. Τι, να μιλήσουμε για το Μένιο? Όχι, εννοώ την αδερφή σου, την Άρτεμ. Α, σε παρακαλώ, Τατιάνα, μιλήσουμε καθόλου για αυτό το θέμα. Καλά. Κάτι άλλο. Ακούγεται πως έχεις πρόβλημα με την πάστα. Τη σοκολατίνα ή την αμυγδάλου? Ναι. Αλήθεια, Τζούλια, διαβάζεις? Ναι, ξέρω. Αν και μικρή μου, ανεπίδειχτη μαθήσεως. Κοίτα, είμαι ένα απλό κορίτσι που κατάφερε να γίνει σταρ. Γι' αυτό και τα λέω σταράτα. Ναι. Τζούλια, όπως έχεις ήδη δηλώσει, μπορείς να κάνεις πάρα πολύ καλά 70 πράγματα. Ποια είναι αυτά? 69 και κολοκυθόπιτα. Τέλος, θα ήθελα να μας πεις ποιος είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής. Ο Γιώργος Σαμπάνης. Τζούλια. Τατιάνα. Θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την ειλικρινή, αυτή την ανθρώπινη εξομολόγηση με μια έκπληξη. Πολύ ευχαρίστω, τρελαίνομαι για εκπλήξεις. Να περάσει μέσα η έκπληξη, παρακαλώ. Το medium βρήκατε. Γιατί δεν ψάξατε? Μην κουνιέσαι, θα φρύσει η σαμπάνια, θα φύγει ο φελός. Και θα θρυνήσουμε θύματα. Κοίτα, ένα φελό τέτοιο έχει. Γιατί τσουγκρίζει μόνος του, τι έχει επέτειο? Γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας. Γεια μας. Γιατί γελάει? Του λέει κάτι ο σκηνοθέτης από το κοντρόλ. Ποιος είναι ο Θανάσης ο Μίλησης? Ναι, ναι. Α, θα λέει αστεία στον παραγωγό, τον Δημήτρη τον Κοτσίκο. Και γελάνε. Ναι, έχουμε γεια πολύ καλό. Γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας. Τζούλια, θα ήθελα... Γεια μας, γεια μας, γεια μας. Την έχει καταβρει μόνος του αυτός. Γιορτάζει μόνος του. Τζούλια, μην παρενοχλείς το floor manager. Συγγνώμη. Φλόρ είναι? Εμένα για straight μου φάνηκε. Γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας, γεια μας. Τζούλια, θα ήθελα κλείνοντας. Εσύ, εγώ ανοίγοντας. Συνήθεια. Να απολαύσουμε μαζί αυτό το μπουκάλι σαμπάνια. Τι λες? Πολύ ευχαρίστως, αλλά με μια προϋπόθεση. Ό,τι θες. Πρώτη θα κάτσω εγώ.